Κύριε Δημάρχε, εκθέσατε το πραγματικά πολύ πλούσιο βιογραφικό του κ. Τριανταφυλόπουλου. Δεν ξέρω αν από αυτό προκύπτουν προσόντα. Εγώ δεν έχω καμία πρόθεση. Δεν το ξέρω καλά, άλλωστε, την αξιολόγηση των προσόντων του. Δεν έχω καμία πρόθεση πραγματικά να αμφισβητήσω τα προσόντα του ανθρώπου. Σημειώνω απλώς ότι σε όλες τις νευραλγικές θέσεις που υπηρέτησε, ακόμα και στην Πειραιακή Πατραϊκή, ήταν επί ΟΑΕ, σε όλα ήταν διορισμένος. Ωστόσο, και αυτά συνιστούν εμπειρία. Δεν θέλω να τοποθετηθώ επί του ζητήματος. Για τις πολιτικές του απόψεις, βεβαίως, δημοσίως έχω διαφωνήσει. Σε όλη τη διάρκεια που ήταν στο κόμμα, το κυβερνητικό, το τέλος κυβερνητικό κόμμα ως βουλευτής, ψήφισε τα μνημόνια. Εκεί από τη σπόντα της τελευταίας στιγμής και με την αποχή, του από την ψηφοφορία τέθηκε εκτός Πασόκ, στο δεύτερο, στην ψηφοφορία για το δεύτερο μνημόνιο. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να σκέφτονται και να πολιτεύονται όπως νομίζουν. Θεωρώ πάντως, κύριε Δήμαρχε, ότι ένα πρόβλημα αισθητικής δημιουργείται. Ένα μήνα έχει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος που δεν είναι βουλευτής και για την προστασία τη δική σας και για την προστασία του ίδιου του κύριου Τριανταφυλόπουλου έπρεπε την πρόταση αυτή να την αποφύγετε. Στα μάτια της κοινής γνώμης αυτό το αισθητικό πρόβλημα θα κυριαρχήσει και θα κυριαρχήσει και έναντι των προσόντων του, εάν τα πράγματα είναι όπως ακριβώς εσείς τα περιγράψατε. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα απέχω από την ψηφοφορία.